Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψελε στον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Πνευματικού Κέντρου. Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες, αντάλλαξε ευχές με τα μέλη του χορευτικού για τις ημέρες των εορτών. Από τον υπεύθυνο του τμήματος, Ηλία Γκαρτζονίκα, δέχτηκε συμβολικά δώρο, τσίπουρο και ένα μουσικό CD. Thank you.
Στις δηλώσεις του, ο κ. Καχρημάνης ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και συνέστησε τήρηση των μέτρων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της πανδημίας. Όπως είπε, η περιοχή μας έχει καλό επίπεδο και άδραξε την ευκαιρία να ευχαριστήσει από καρδιάς τους υγειονομικούς, την πολιτική προστασία αλλά και όλους όσους συμβάλλουν καθημερινά στον αγώνα κατά της πανδημίας και της μετάδοσης του ιού. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Με το χέρι στην καρδιά και με σκέψη να περάσουμε αυτές τις γιορτές. Ακούμε από όλες τις μεριές ότι έρχεται νέο κύμα επιδημίας. Πολύ προσοχή. Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει αρκετά καλά στην Ήπειρο. Και τώρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από το ιατρικό προσωπικό, από την πολιτική προστασία, από τους ανθρώπους που κάνουν ιχνηλάτηση, γιατί ανά πάσα στιγμή ξέρουμε τι γίνεται και έτσι μπορούμε και επεμβαίνουμε και γρήγορα και έχουμε αποτελέσματα. Δυστυχώς χάσαμε ανθρώπους και τους χάσαμε, φίλους μας πολλούς, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι τους είπαν διάφορα και τα πίστεψαν. Θεωρώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε άλλους ανθρώπους. Πρέπει να εμβολιαστούμε άπαντες και να ακούμε τι μας λένε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με το χέρι στην καρδιά ο καθένας και με τη σκέψη ότι υπάρχει και αύριο. Κύριε Καχρημάνη, φαίνεται πάντως να παίρνει η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποια μέτρα, όπως είναι οι διπλές μάσκες, ώστε να θωρακιστεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο αυτές τις ημέρες των γιορτών, που θα είναι μεγάλος η κινητικότητα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν πάρθηκαν μέτρα σε όλη την πορεία. Αν συγκρίνει κάποιος τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, εμείς έχουμε τα λιγότερα. Αλλά εμείς έχουμε ένα μειονέκτημα. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι δεν ακούμε τους ειδικούς. Γινόμαστε όλοι ειδικοί. Αυτό είναι μειονέκτημα. Ούτε θέμα θρησκείας είναι, ούτε τίποτα. Η θρησκεία πάντα είναι με την επιστήμη. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους να λένε άλλα για άλλα. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα.